Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε και να τον καλωσορίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταλιο Κούλογλου. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, μια χαρά, στο Στρασβούργο είμαι. Στο Στρασβούργο είστε στην καρδιά της Ευρώπης και θέλω να μας πείτε, κύριε Κούλογλου, τι εσείς αντιλαμβάνεστε, τι εισπράτετε και τι οσφρίζεστε σε σχέση με το μεγάλο ελληνικό θέμα, βεβαίως, το ζήτημα του χρέους. Γιατί εμείς ακούμε τις επίσημες δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, όλοι το πάνε παραπίσω. Έχουμε αρχίσει να το παίρνουμε απόφαση ή παλεύετε ακόμα? Νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει και από επίσημες και από ανεπίσημες δηλώσεις Γερμανών κυρίως αξιωματούχων, ενώ όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να υπάρξει απόφαση για το χρέος μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι Γερμανοί δεν θέλουν. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ουσιαστικό είναι να, απέναντι στην άρνηση των Γερμανών, να πάρουμε κάποια ανταλλάγματα. Ουσιαστικά αυτά τα ανταλλάγματα θα μπορούσαν να είναι και τα πλεονάσματα μετά το 18 που είναι θηριώδη και δεν βγαίνουν από καμία ελληνική διοίκηση ή κυβέρνηση, αλλά επίσης και την συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που μπορεί να δώσει τη χώρα και στην οικονομία 3 με 5 δις, θα είναι μια σημαντική ανάσα. Εγώ νόμιζα ότι θέλατε να με ρωτήσετε για τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, να σου πούμε, γιατί εάν τις έκανε αυτές ο κ. Γεωργιάδης τις δηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τον πέταγαν έξω. Τουλάχιστον, ως συνάδελφος, δώστε μου το δικαίωμα να έχω εγώ την ευχέρεια των ερωτήσεων, μην μου τα βάζετε μόνο σας. Όχι, το λέω τώρα γιατί, ξέρετε, τις προάλλες είχε πέταξε έξω έναν χρυσαυγίτη, επειδή έκανε ανάλογο τύπου δηλώσεις, αλλά ναι, παρακαλώ, έχετε την πρωτοβουλία. Εγώ ξεκίνησα από το μείζον, γιατί αυτό αφορά όλους μας το θέμα του χρέους. Εσείς λοιπόν μου λέτε τώρα ότι αφού βλέπουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να το πάρουμε, τουλάχιστον ας το ανταλλάξουμε. Το κατάλαβα σωστά? Ναι, ότι από τη στιγμή που, ξέρετε, η Γερμανία αυτή τη στιγμή ηγεμονεύει στην Ευρώπη. Παραβιάζει ίδια τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν τολμάει να τις πει τίποτα. Ξέρετε, η Γερμανία παραβιάζει ένα βασικό κανόνα που είναι το εμπορικό πλεονάσμα. Δεν μπορεί να έχει μια χώρα εμπορικά πλεονάσματα πάνω από ένα ορισμένο όριο, διότι αυτό σημαίνει ελλείμματα για τις υπόλοιπες χώρες μέλη και τους συνεταίρους στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, ήμασταν σε ένα συνέδριο προχτές στην Διεθνή Συνέδριο στην Ιταλία και τους είπα στους Ολλανδούς ή στους Ιταλούς, γιατί δεν τολμάτε να πείτε και αυτό το θέμα, ότι και η Γερμανία παραβιάζει τις συνθήκες. Και φυσικά είπαν ότι δεν μπορούν να το κάνουν, διότι η Γερμανία θα εξαγριωθεί και δεν θέλουν κανείς να την εξαγριώσει. Επομένως, θεωρώ ότι με δεδομένο το σχετισμό των δυνάμεων είναι δύσκολο να υπάρξει μια καθαρή τουλάχιστον απόφαση για το χρέος όπως αυτή που είχαν υποσχεθεί το καλοκαίρι. Τώρα όμως το επόμενο ερώτημα είναι πολιτικό. Τι θα σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση? Γιατί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στο σύνολό της έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα του χρέους και λέει ότι μέχρι το τέλος του 2016 πρέπει να έχουμε την οριστική λύση. Τι θα σημαίνει αν δεν το καταφέρουμε αυτό? Εάν δεν καταφέρουν να πάρει τίποτα, θα δυσκολεύσουν ασφαλώς τα πράγματα και την κυβέρνηση και τη δυνατότητα όχι μόνο χειρισμών επικοινωνιακών, αλλά και πραγματικών χειρισμών πάνω στην οικονομία. Αν πάρει ανταλλάγματα, και θεωρώ ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ναι, και ο Ντράγκη βεβαίως λέει ότι να δω τη λύση για το χρέος για να σας βάλω στην ποσοτική χαλάρωση. Μπλέκομαι σε ένα φαύλο κύκλο. Ναι, εντάξει, γι' αυτό ακριβώς είναι θέμα διαπραγμάτευσης τώρα. Τι θα πάρεις, τι θα δώσεις. Αλλά εάν πάρει αυτό, νομίζω ότι προς το παρόν είναι μια σημαντική. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής κατάρρευσης, που σημαίνει φθηνότερο χρήμα για τις τράπεζες και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τώρα μην το συζητήσουμε γιατί δεν συμμετέχει, κύριε Κούλογλου, γιατί αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση και αφορά το πρώτο εξάμηνο βεβαίως διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μπήκαμε εμείς στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης? Καλά, δεν ξέρετε. Ορισμένες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε τις κυβερνήσεις και έχουν να κάνουν με τα γενικότερα ελλείμματα και τις καθυστερήσεις μιας χώρας. Είστε βέβαιοι ότι με άλλη κυβέρνηση και χωρίς το πρώτο εξάμηνο έχει μπει η Ελλάδα? Όχι. Από τη στιγμή που το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο, και αυτό είναι το βασικό θέμα, δεν θα έμπαινε. Και ξέρετε, το χρέος δεν είναι βιώσιμο ήδη από το 2010. Το ξέρουμε αυτό,
είναι ένα πρόβλημα και το βάζουμε κάτω από το χαλί. Τώρα, να σας ρωτήσω για τον ανασχηματισμό, τον επικείμενο ανασχηματισμό, ο οποίος έχει εξαγγελθεί. Βεβαίως φαίνεται να δυσκολεύει, γιατί έχουμε πολλές φωνές, όπως του κυρίου Σκουρλέτη, όπως του κυρίου Δρίτσα, όπως των 53, που λένε, που αντιτάσσονται στις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό τώρα δεν είναι ένα πολύ δύσκολο πάζλ στα χέρια του Πρωθυπουργού, δηλαδή πώς θα ισορροπήσει ξανά το κόμμα? Γιατί βλέπουμε ξανά αντίδραση. Μετά που είχε φύγει ο κ. Λαφαζάνης, δεν είχαμε τέτοια αντίδραση εσωκομματικά. Τώρα την ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Αυτό δεν είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας και για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά και για την επόμενη μέρα? Δεν έχω καθόλου την αίσθηση ότι αυτές οι διαφορές απόψεων που έχουν παρουσιαστεί έχουν το βάθος και την έκταση που είχαν οι απόψεις με την τέργα του κ. Λαφαζάνη, που είχε διαφορές σε στρατηγικά ζητήματα όπως η παραμονή στη ζώνη του ευρώ κτλ. Σωστά το λέτε. Αντίθετα, θεωρώ ότι είναι διαφωνίες που υπάρχουν σε κάθε κόμμα, σε οποιοδήποτε ελληνικό κόμμα αυτή τη στιγμή, όπου και αν κοιτάξετε υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν ένα κόμμα είναι στην κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι και θα κάνει τα πράγματα πιο σοβαρά. Αλλά από την άλλη μεριά είναι, ξέρετε, και πλεονέκτημα, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει περισσότερη ισχύ σε αυτές τις περιπτώσεις από έναν απλό αρχηγό κόμματος και μπορεί να καθαρίζει. Νομίζω να καθαρίζει, δηλαδή εννοώ να καθαρίζει το τοπίο. Δεν νομίζω ότι το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι οι κομματικές ισορροπίες. Η κυβέρνηση χρειάζεται μια επανεκκίνηση και αυτή η επανεκκίνηση πρέπει να γίνει σε συντονισμό με την κοινωνία, όχι με το κόμμα. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή χρειάζεται να δει αλλαγές που δεν έχει δει μέχρι τώρα στην καθημερινότητά της. Εκεί που μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Έχουν γίνει φυσικά κάποια μικρά βήματα στο θέμα της τοποθετήσης ανθρώπων, στο θέμα της ότι δεν υπάρχει διαφθορά όπως υπήρχε παλιότερα, ότι τα ΕΣΠΑ δίδονται με άλλα κριτήρια και όχι με τα κριτήρια το δώσω στο δικό μου κτλ. Αλλά είναι μικρές οι αλλαγές αυτές. Πρέπει να γίνουν μεγάλες. Πρέπει ο κόσμος να δει στην καθημερινότητά του ότι μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του από το ίντερνετ. Δεν χρειάζεται να περιμένει 5 ώρες στην εφορία που είσαι στα νοσοκομεία για να εγχειριστεί ή στη ΔΕΗ για να κλείσει. Πήγα στη ΔΕΗ προχτές για να κλείσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού και έπρεπε να περιμένω 8 ώρες για να κλείσει το λογαριασμό. Κάτι που μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου ηλεκτρονικά. Επομένως, πρέπει τέτοια πράγματα να γίνουν και δυστυχώς όλη αυτή η ανασχόληση με τη διαπραγμάτευση, το χρέος και δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, έχει αποτρέψει την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τέτοια θέματα τα οποία είναι εκτός μνημονίου. Μπορεί να λυθούν. Αυτό πρέπει να κάνει. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να μπουν στην κυβέρνηση άνθρωποι οι οποίοι να έχουν επαφή με την κοινωνία. Να ξέρουν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα, εγώ είχα προτείνει ο κ. Τσίπρας, εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ότι θα πρέπει να κάνει ένα γραφείο πρωθυπουργικό στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σωστό. Θα έπρεπε ένα άλλο, μια άλλη εξαγγελία να είναι να πηγαίνουν όλοι οι υπουργοί μια φορά το μήνα ανώνυμα σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια εφορία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει εκεί πέρα. Καλά, τώρα θεωρείτε εσείς δηλαδή γιατί έρχονται από άλλο πλανήτη, δεν έχουν πάει στη ζωή τους μία φορά σε εφορία να ξέρουν τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουν, όχι να πάνε να το δούνε. Οι αποδιαπιστώσεις έχουμε χορτάσει τώρα, κύριε Κούλογλου. Πράξεις μας λείπουν. Ναι, αυτό για πράξεις λέω. Εντάξει, εννοώ με αυτή την έννοια συμβολικά το λέω, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν, αλλά λέω ότι συμβολικά. Σήμερα περιμένουμε. Ολοκληρώστε. Όχι, θα πρέπει, αυτό λέω, συμβολικά το λέω, ότι θα πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Τώρα, σήμερα περιμένουμε την απόφαση του ΕΣΡΟΥ. Σε περίπτωση που τελικά η απόφαση, δεν σας ρωτάω αν είναι συνταγματικό, είναι αυτονόητα πράγματα. Αν όμως κριθεί αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο Παπά, αυτό είναι μια πολιτική ήττα για την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, και συνταγματικό να κριθεί, θα πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες και παραπέρα ρυθμίσεις για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκτός δουλειάς και τα κανάλια που κλείνουν. Θα έπρεπε να συνδυαστεί αυτή η προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης και ρύθμισης του χάους και της ασυδοσίας που υπήρχε με μέτρα ώστε να συνεχίσουν να δουλεύουν σε άλλο επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε θεματικό επίπεδο, τα υπάρχοντα κανάλια και να μην χάσουν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτό θα είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Άρα λέτε να μην κλείσουν τα κανάλια ουσιαστικά, να βρεθεί τρόπος να μην κλείσουν τα κανάλια. Να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, όχι φυσικά σε βάρος αυτών των τεσσάρων που πληροδότησαν και δώσανε τόσα πολλά χρήματα, αλλά πρέπει με ρυθμίσεις να είναι τοπικά κανάλια, άλλα να μετασχηματιστούν σε χρηματικά. Υπάρχουν λύσεις. Αλλά λέω τώρα ότι δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση, είναι συνταγματικό και από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να
πρέπει να υπάρχει μια ευληγησία από εκεί και μετά και μια καθαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων των πρακτικών που θα προκύψουν ακόμα και αν είναι κρυφτεί ο νόμος συνταγματικός και προχωρήσουμε. Τώρα, αν δεν κρυφτεί συνταγματικός, όπως με ρωτήσατε, αυτό και πάλι θεωρώ ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου και πρέπει να δούμε γιατί δεν θα είναι συνταγματικός, τι θα πει το δικαστήριο. Μπορεί να θεωρήσει το ένα ή το άλλο θέμα. Θα θεωρήσει το ΕΣΟΡΟΥ ότι είναι αρμόδιο. Μπορεί να θεωρήσει ότι ο αριθμός των καναλιών στην οποία πρέπει να δοθεί άλλα 4, δηλαδή είναι αυτό το πρόβλημα. Ανάλογα με την κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να διαμορφώσει την τακτική της. Φυσικά ξεκινάμε ξανά από την αρχή, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι η πρόθεση να υπάρξει λύση στην ασυνδοσία και να μην επαναληφθεί βρίσκει σύμφωνη τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Λοιπόν, τώρα και αφού μου θέσατε το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη εξ αρχής, ήρθε η ώρα να σας το ρωτήσω κι εγώ, να ζητήσω το σχόλιο σας και για αυτό, αλλά και για το άδειασμα που του έκανε η Νέα Δημοκρατία μέσα του κυρίου Κουμουτσάκου. Εντάξει, τώρα το άδειασμα θεωρώ ότι είναι για τα μάτια του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αφήσει τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει ό,τι θέλει και αποτέλεσμα να λέει ό,τι θέλει, να κινείται ό,τι θέλει και του έχει δώσει τόσες πολλές εξουσίες. Αυτό στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή θα ήταν αδιανόητο. Εάν τέτοια πράγματα τα έλεγε κανείς στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν θα είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως θα είχε πάει στη φυλακή, όπως απειλεί ότι θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης όταν έρθει στην εξουσία. Τέτοια πράγματα είναι στην εποχή του φυσικού πολέμου και ακόμα πιο πριν. Πώς μπορεί ένα κόμμα το οποίο επαγγέλλεται την πρόοδο να έχει ανθρώπους που είναι κολλημένοι πριν από την πτώση του τείχους στην περίοδο του ψυχικού πολέμου, αν όχι της Χούντας? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλύτερα να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη να σας απαντήσει. Εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά και εδώ πέρα που βρισκόμαστε στην Ευρώπη τέτοιου είδους δηλώσεις δεν ακούμε παρά από κάτι φασιστοειδή της πρώην κομμουνιστικής Ανατολικής Ευρώπης. Με κάτι τέτοια μοιάζει ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που λέει. Λοιπόν, κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.